Αφού ο δάσκαλος μου είπε να σε δω παιδί που να πας Δευτέρα και ας πεθάνω. Και τι έγινε μαμά το, πήγες Δευτέρα. Όχι, πέθανε ο δάσκαλος. Εσύ παιδάκι που πας στο σχολείο, εκεί είναι που είναι δίπλα στο περίπτερο, όχι παιδάκι. Στο σχολείο, σε ποια τάξη πηγαίνεις. Μόλις μπαίνεις στο σχολείο στην πρώτη δεξιά. Σταμάτα ρε παιδάκι. Για στάσου λίγο. Πας πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όποιος θέλει. Τι όποιος θέλει, μωρέ. Ποια τάξη πηγαίνεις, παιδί μου. Ποια τάξη έβγαλε. Σ' όποια πήγαινα με βγάζανε. Βρε παιδάκι, πού πηγαίνεις. Πέρσι πήγα στην Τρίτη, μπράβο, φέτος πηγαίνω Δευτέρα. Απροβιβάστηκες εσύ, μπράβο. Δεν μου λες, εκεί που πας στο σχολείο, ναι. Μαθαίνεις γράμματα. Μαθαίνω. Μπράβο. Πόσα είναι τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας. Εδώ να σε δω πρώτα. Μισό κιλό. Τι μισό κιλό. Άκου μισό κιλό παιδιά. Ετούτος εδώ δεν τα ξέρει τα γράμματα. Μήπως τα ξέρετε εσείς. Θα μου πείτε πόσα είναι τα γράμματα. Μισό κιλό είναι παιδί μου. Σταμάτα σήμερα. Σταμάτα εκεί. Παιδιά, ξέρετε πόσα είναι τα γράμματα. Ναι, τέσσερα. Μπράβο. Άκουσες εσύ. Άκουσα, είναι τέσσερα. Τι τέσσερα μόνο. 24. Ποιο είναι, παιδιά, το πρώτο γράμμα, για πείτε του πολιτήρι, γιατί... Μπράβο. Μπράβο. Τα άκουσες. Τα άκουσα. Για πες μου τι άκουσες. Το πρώτο γράμμα. Είναι το άφλα! Το άφλα! Δεν ακούς καλά! Παιδιά, το δεύτερο γράμμα ποιο είναι? Φωνάξτε το δυνατά γιατί δεν τα ακούω. Μπράβο! Άκουσες! Άκουσα! Είναι το βλήτα! Κούλο! Να! Άκου βλήτα! Βήτα μωρέ! Βήτα! Δεν ακούς καλά, παιδάκι. Εδώ το όργανο που έχει στο ατάκι σου δεν δουλεύει. Ποιο όργανο, το μπουζούκι, ποιο μπουζούκι. Κιθάρα, τι κιθάρα, μωρέ. Μπαγλαμαδάκι, σταμάτα. Μαντολίνο, σταμάτα, μωρέ. Παιδιά, ξέρετε πως μέσα στο ατάκι μας έχουμε ένα όργανο. Ναι. Ξέρετε πως το λένε. Τίγανο. Μπράβο, άκουσες. Το λένε τύμπανο. Και πιο μέσα από το τύμπανο έχουμε το τουμπερλέκι. Έχουμε το λαβύρινθο. Και πιο μέσα έχουμε το μινόταυρο. Παιδιά, δεν ξέρει γραμματική καθόλου, ε. Να το ρωτήσω αριθμητική. Μπράβο. Λοιπόν, για πες μου σε παρακαλώ, ένα και ένα πόσο κάνει, 11. Τι 11 μωρέ. Παιδάκι μου έχετε το ένα, κάθετε το δύο. Δύο. Το ένα. Ναι. Εδώ. Ναι. Όρθιο. Όρθιο. Και το άλλο ένα, κάθετε το δύο. Αύριο θα του φέρουμε και καρέκλα. Ρε παιδιά, αυτός τι έγραψε τώρα. 11 έγραψε. Πόσο κάνει ένα και ένα. Δύο. Τα άκουσες. Δύο παιδί μου. Τέλος πάντων. Ούτε γραμματική, ούτε αριθμητική. Θρησκευτικά, ξέρεις. Ξέρω. Μπράβο. Για πες μου από τι έγινε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έγινε από λουκουμάσκονη. Μην έγινε από μαρμελάδα. Ρε παιδάκι μου, ο καλός Θεούλης, ναι, πήρε χώμα και νεράκι, μπράβο, το αναπάτεψε, ωραία, και τι έκανε, κουλουράκια, τι κουλουράκια. Έκανε πυλό, από αυτό που κάνουνε τα τούβλα. Ούτε
θρησκευτικά ξέρεις. Κατάλαβα. Ζωολογία ξέρεις. Ξέρω. Μπράβο. Για πες μου ένα ζώο με μεγάλα δόντια. Το ζώο με τα μεγάλα δόντια. Με ποιο είναι. Η μαμά. Δεν τρέπεσαι μωρέ. Δεν τρέπεσαι σήμερα γιορτάζουν τι μανούλες. Ζώο είναι η μανούλα σου. Εσύ κάθε μέρα δεν τις λες μέφαγες μωρέ αρκούδα. Ωραία μανούλα. Για πες μου ένα ζώο με δύο πόδια. Το ζώο με τα δύο πόδια. Ναι. Είσαι εσύ. Δεν υποφέρεσαι. Δεν υποφέρεσαι. Ζώο η μαμά, ζώο ο πατέρας. Η μαμά κάθε μέρα δεν σε φωνάζει. Γιατί βρε ζώο δεν πας να δουλέψεις. Ρε παιδιά, ξέρετε ένα ζώο με δύο πόδια. Ναι. Για φωνάξε του να τα ακούσω. Το είπε ένας κύριος πολύ ωραία. Μπράβο. Ακούστε παιδιά. Εύκολο. Ένα ζώο με τα δύο πόδια είναι η κότα. Για πες μου τώρα ένα ζώο με τέσσερα πόδια. Το τραπέζι. Δεν παιδάκι. Ορίστε. Ένα ζώο με τα δύο πόδια είναι η κότα. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Ένα ζώο με τέσσερα πόδια ποιο είναι. Μια κότα και ένας κόκορας. Άκουσε λέει. Ρε παιδιά, για σταματήστε λίγο. Για σταματήστε και ακούστε. Εσείς παιδιά ξέρετε ένα ζώο με τέσσερα πόδια. Σκύλο. Μπράβο, ο σκύλος, η γάτα. Δεν μου λες. Παιδιά, ξέρετε ένα ζώο που μας δίνει γάλα. Εγώ ξέρω! Εσύ ξέρεις! Ναι! Δεν άκουσες τι λένε τα παιδιά! Να πεις και εσύ το δικό σου! Να πω εγώ που ξέρω! Μπράβο! Πες μου ένα ζώο που μας δίνει γάλα! Ο Μπαρμπαγιώργος! Ωρε μανούλα! Ρε παιδάκι! Τόσα ζώα είπαν τα παιδάκια! Η αγελάδα, η κατσίκα! Δηλαδή η αγελάδα μας δίνει γάλα! Μπράβο! Τρώει χορταράκι και μας δίνει γάλα! Δηλαδή, άμα φάει σοκολάτα, θα μας δώσει κακάο. Δεν μου λες γεωγραφία, ξέρεις, ξέρω. Δεν μου λέει καλημέρα. Ποιος, η κυρία Γεωργία, ποια κυρία Γεωργία. Γεωγραφία, ένα νησί. Μπράβο, γιατί το λέμε νησί. Το λέμε νησί. Ναι, αλλά γιατί το λέμε νησί. Το λέμε νησί, παιδάκι μου, δεν ξέρω εγώ. Ρε παιδιά, γιατί το λέμε νησί. Επειδή είναι νησί. Μπράβο, πες το δυνατά, πουλάκι μου. Γιατί δεν θάλασσα. Μπράβο. Ένα νησί, άκου και εσύ. Το λέμε νησί, γιατί γύρω, γύρω, γύρω και μέσα στη μέση ο Μανώλης και ο Μανώλης. Γύρω, γύρω, βρέχεται με θάλασσα. Βρέχεται, ναι. Και γιατί δεν παίρνει η ομπρέλα. Έλα εδώ. Κάτσε εδώ. Δεν μου λες. Ξέρεις τουλάχιστον τι παράσταση έχουμε σήμερα. Πώς δεν ξέρω. Ναι. Για πες τι παράσταση έχουμε. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Έλα εδώ πουλάκι μου. Έλα εδώ καρδούλα μου. Έλα εδώ μωρέ. Πες τώρα στα παιδάκια τι παράσταση έχουμε. Μου το λες ευγενικά για να απαντήσω, ε. Δεν ξέρεις. Δηλαδή... Στάζω. Θα λες ότι λέω κι εγώ. Αγαπητά μου παιδάκια, αγαπητά παϊδάκια. Όχι μπριζολάκια. Απόψε ο Βερδές μας έχει καλή παράσταση. Απόψε έχουμε καλή ανάσταση. Έχουμε ωραία κομμωδία. Έχουμε ωραία κομμωδίνα. Γένια πολλά. Γένια πολλά να πας στο μπαρμπέρι για ξούρισμα. Τι παράσταση έχουμε παιδί. Τι παράσταση έχουμε παιδί. Σε σένα το λέω. Σε σένα το λέω.
Σε σένα το λέω τούβλο. Σε σένα το λέω τούβλο. Μη λες ό,τι λέω, μη λες ό,τι λέω. Ξύπνα, ξύπνα. Θα σε βαρέσω, θα σε βαρέσω. Ένα, ένα. Δεν μου λες, τι άλλο θα πεις στον κόσμο. Πεινάω. Εφάε. Δεν έχει εμήτρος. Αφού πεινάω, μωρέ χρουσρούζι, κατ' περασμένη εβδομάδα σας έφερα μισή φέτα ψωμί, τη φάγατε όλοι. Τη φάγαμε, μωρέ, πεινάω. Εάν δεν να φας την κομπόστα σου. Και τα κρεμμύδια τα φάγαμε όλα. Κάτε χρουσρούζι. Αφού στον κόσμο, τι τρώμε για κομπόστα. Ρε παιδιά, κι όχι τίποτα άλλο, αλλά με αυτή τη φασαρία ξεχάσαμε και το θείο μου τον Παρπαγιώργο. Τον ξέρετε? Όχι. Ξέρετε που είναι βλάχος με φουστανέλα και τσαρούχια? Ναι. Να έρχεται το κρουζούζι να χορέψει ένα χορό. Καλώς το θείο μου τον Παρπαγιώργο. Και τα ταγούλια και τους ζορνάδες. Δεν μου λες εσύ ρε σύσε που με χάλασες το τραγούδι. Όλα τα γράφω κάνει σαν τα μπαντούρια. Ρε μανούλα, δεν τους πήρα επειδή είμαι εγώ και τις γαϊδάρες ούτε τα γαϊδούρια. Όλα ρε να χωριάζεις τον αγά. Δεν τα σπάσα εγώ τα αυγά παιδί. Όχι ρε να σε παρνώ, να σε βάλω στο κιστάνιο ρε. Εμένα, για εσένα ρε βλάχο, έλα εδώ. Έλα εδώ θα σε πνίξω σαν τον Καρκανά. Κάτσε κατά γη. Ένα και ένα κάνει οχτώ. Ωρε μανούλα μου, ωραίος λογαριασμός. Μπράβο Παρπαγιώργο, δώσ' του. Δώσ' του μπάρμπα. Κάτσε να βοηθήσω και εγώ μπάρμπα. Να βάλω χεράκι, βάλε πίδι. Ωρε μανούλα μου. Δώσ' του καμιά, να, ρίχνε ένα μπαλάς. Όχι το μπαλάς, τον ξέρω, να βρω τον πελάνο μου. Σιγά, γλιστράω, θα πέσω, μάνα χρουσού, πέφτω, Παρπαγιώργο. Μη με τραβάς τα τσαρούγια, πατά στο γυαλό. Με πατάτε, μάνα χρουσού, με πατάτε, μάνα χρουσού, να πέφτω, με πατάτε. Για λαδό, ρε. Κάτσε κάτι καταγή. Δεν είχε το. Βάλε το σπαθί σου και φώνεψέ το. Ρε να θα μην πεις εμένα φώνεψέ το νέο. Ναι. Σπυροκόρακα σπύρο. Άρε μανούλα. Άρε κοιτάτε ρε που κόντεψε να γίνει και γκαβγάς. Γρήγορα να βγει ο μεγάλο μας πολιτιστής. Ο Αλής Κουλικαντέρας. Τι είναι κι όλα. Πού είναι η μανούλα μου. Πού είναι ρε να παίρνω το σπαθί μου ρε να σε κάνω κότσι 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 κότσι. Έλα εδώ ρε να κόψω. Έλα εδώ. Αχα παιδιά.
Θα του βάλω γκολ τώρα. Προσέξτε. Δέστε με τι ωραίο στυλ σουτάρω. Για να. Δύο. Τρία. Λεκόρτια ζωή. Γρήγορα. Ο μεγάλος μας πολεμιστής. Ο μασίστας. Πού είναι η μανούλα. Τι είναι παιδάκι. Πουλιαρέ. Πουλιαρέ, μπαμπα Γιώργο. Να σε κόβω ρε φέτης, φέτης, φέτης. Ωι. 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 Σπυροκόρατας. Παιδιά, όλα τα έκανε ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης με έπλεξε σε αυτό το καλάμα, τον πιάσω, θα τον πνιέξω. Που έξω, μάμα. Στάσου, παπάκο, θα πάω εγώ. Όχι. Σουμιώτησα, σουμιώτησα. Πότε θα πας στη Σαμό. Πού είναι ο πατέρας σου, παιδί. Τον μπαμπάκο μου ψάχνεις. Ναι, παιδί, πού είναι. Ο μπαμπάκος μου έφυγε, μπαρμπαβόηλη, να σου πω που πήγε. Πού πήγε, παιδί μου. Ας το πω σ' αυτή. Α, υπέρ. Πιο χαμηλά όμως είσαι ψηλά και δεν φτάνω. Έτσι καλά είναι. Κάνε λίγο ακόμα. Δεν φτάνω, δεν φτάνω. Σκύψε, σκύψε, σκύψε και κάνε σβέρκο. Κάνε σβέρκο. Κάνε σβέρκο. Κάνε σβέρκο. Όλο το λευκό πιάζεμα. Με γονάτισε και με έδωσε τη μουτζουφιά. Έλα εδώ. Θα φας κλωτσάδα πας πάνω στα κεραμίδια. Πού είναι ο πατέρας. Να σου το πω στα αυτή. Όχι με το πες πριν και ακόμη που είναι. Μπαρμπαβόηδη. Πέντε ευρώ. Πού είναι επειδή το σαλάκι έπισε. Να τα. Πού τα. Ρε το λεκό πιάσμα. Άμα το πιάσω στα χέρια. Παιδιά τα έχει δασκαλεμένα ο Καραγκιόζης. Τα έχει δασκαλεμένα. Θα τον πνιέξω κι αυτό κι αυτά. Σαν τον Καργανά θα τα πνίξω. Ένα, δύο, οχτώ, σαράντα. Ρε παιδιά, έφυγε ο Παρπαγιώργος. Όχι πως τον εφοβάμαι δηλαδή. Όχι πως τον εφοβάμαι. Αλλά άμα τον επιάσω στα χέρια μου. Τσέτσασε που ρε παρούνα μου. Το πω. Του κόψα μια δαγκονιά. Μια εβδομάδα θα κάνει να κάτσει σε καρέκλα. Μανούλα. Παιδιά, έτσι που είναι ωραίος καιρός, φάγαμε και τα σουβλάκια μας, να ξαπλώσουμε εδώ, να κοιμηθούμε και πες πως τελείωσαν όλα. Λοιπόν, παιδιά, άμα τον επιάσω, θα τον πιάσω από την ουρά και θα το φέρω σκούρα. Πάλι ήρθε. Και δεν με ειδοποιήσατε. Φωνάξατε. Ρε παιδιά, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Επειδή πεινάω πολύ. Γιατί κλάω. Πεινάω συνέχεια. Κοιμάμαι βαριά. Και δεν μπορώ να ακούσω τις φωνές σας πιο δυνατά να φωνάζετε. Σύμφωνοι. Ναι. Ακόμα δυνατά. Ρε μανούλα.
Άρα αυτός ο ποτικός ο Χρουσούζης, εδώ μου κάθεται. Από πού ήρθετε, παιδιά? Πίστα σου! Από εδώ! Από δεξιά! Άμα θα σταθώ εδώ θα τον τσακώσω, ε! Πίστα σου! Εδώ θα είναι η φωλιά σου! Πίστα σου! Πού είναι, παιδιά? Πίστα σου! Παιδιά, τώρα να δείτε εδώ δεν θα μου γλιτώσει ο Χρουσούζης. Θα τον εφτάσω από εδώ. Για να το πιάσω, θα κάνω ψέματα πως κοιμάμαι, συμφωνεί? Ναι! Θα φωνάξω εδώ όμως πολύ δυνατά να ξυπνήσω. Ναι! Για να δούμε. Ήρθε! Ναι! Τώρα τι θα τον κάνω? Ρε παιδιά, σταματήστε λίγο. Μήπως να το ξεγεράσουμε, γιατί είναι και πονηρός. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Θα κάνετε πάρα πολύ ησυχία. Συμφωνεί? Ναι. Θα πιστέψει ο ποτικός πως φύγαμε και τότε, μόλις εμφανιστεί, τότε θα φωνάξετε. Συμφωνεί? Ναι. Ησυχία πολύ, ε. Για να δούμε. Έρχεται. Πού τους. Γεια! Ησυχία, ε! Έρχεται! Είπα τίποτα? Όχι! Είπα τίποτα? Όχι! Αλλά τώρα δεν θα μου γλιτώσει. Τώρα να δείτε τι έχει να γίνει. Τι ήταν, ρε παιδιά? Πετάνε τα ποντίκια στη Γερμανία. Ναι, βέβαια, τώρα που ήρθε και το καλοκαιράκι σιγά σιγά έχουμε και το κουνούπι. Λοιπόν, παιδιά, μία λύση βρήκα. Αν έρθει ο κουνούπις, θα κάνετε όλοι ξούτ να φύγει. Συμφωνεί? Ναι! Για να δούμε. Φωνάξατε ξούτ? Ωραία, να κοιμηθούμε ίσως, κύριε παιδάκι μου. Να το σου κρουζούζι! Παιδιά, τώρα θα τον τσακώσω. Και το πιπίλα και το μεγάλο δάχτυλο σαν να ήταν γλυφιτζούρι. Αχ, μωρέ. Αχ, το ποδαράκι μου, παιδιά. Το είδατε πως πρίστηκε? Ναι. Το είδες, ε? Όχι. Μπράβο. Όχι. Να. Ποιος έρχεται τώρα, παιδιά? Ο Κατατζάρης. Ο Κατατζάρης, μωρέ. Μανούλα μου. Oh.
σκηνώτια σας καλημερίζω, εφέτη μου ο καημένος, χώμα γης γεφύρι να γίνω να περάσετε. Πώς είστε αρχοντά μου? Βρε Βαρδιαγότη, τι γίνεσαι παιδί μου? Σ' έχασα από τους δρόμους και από τις γειτονιές, από την αγορά και τους μαχαράδες. Τι γίνεσαι παιδάκι μου? Εσείς πώς είστε αρχοντά μου? Εγώ τι να κάνω? Φτωχός άνθρωπος, τρέχω να βγάλω το ψωμάκι μου καημένο. Εγώ πώς να είμαι? Βάσανα. Βάσανα εσείς? Μα έχετε όλα τα καλά του Θεού. Έχετε πλούτο, έχετε μεγάλο σπίτι, έχετε ένα κορίτσι πεντάμορφο. Τι να το κάνει στο σπίτι, τι να το κάνει στα πλούτη όταν το κορίτσι σου είναι δυστυχισμένο? Μα γιατί? Δεν τα μάθες. Όχι, τι συμβαίνει? Είχε έναν άτυχο αραγώνα. Το κορίτσι σας? Το κορίτσι που είναι τόσο όμορφο που έχει βγάλει φήμη στα πέρατα της γης. Χατζιαγάτη κι όμως την άφησε λίγο πριν το γάμο ο γαμπρός και το κορίτσι μου έπεσε σε κατάθλιψη που λένε. Μα γιατί? Τέτοιο καλό παιδί, τέτοιο όμορφο κορίτσι το βλέπει όλα μαύρα, έφυγε από την ευκαιρία, θα παρουσιαστεί μια άλλη. Χατζιαγάτη κι όμως, τι να κάνω? Μέχρι και ένα πλοίο, ένα κότερο αγόρασα να πηγαίνει στη θάλασσα και στο λιμανάκι να κάνει μερικές βόλτες στη θάλασσα να τη φυσάει ο θαλασσινός αέρας, αλλά αυτή τίποτα. Πλοίο, κότερο, μάλιστα. Να φανταστείς, του δώσα και το όνομα της κόρης μου, Αντιγόνη. Τι λέτε αρχοντά μου? Βεβαίως. Και τώρα τι να το κάνω, κάθεται όλη την ημέρα στο περιβόλι και κοιτάζει τα δέντρα. Άχρηστο και το πλοίο, άχρηστα και τα πλούτη. Πα, καημένος τι έπαθε? Αλλά και η δική μας ζωή δύσκολη είναι. Χατζιαβάτη, τι να γίνει παιδί, ο καθένας με τη μοίρα. Θέλω λοιπόν δύο δουλειές να κάνεις για μένα. Λοιπόν, σας ακούω. Αποφάσισα παιδί μου να παντρέψω το κορίτσι. Τι λέτε? Με τέτοια κατάθλιψη, τέτοια στεναχώρια, τι γάμο να κάνει? Παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει να βρω γαμπρό πλούσιο. Δεν με ενδιαφέρει να βρω γαμπρό ωραίο. Δεν με ενδιαφέρει να βρω γαμπρό νέο. Με ενδιαφέρει να βρω έναν άνθρωπο καλό και να είναι και χωρατατζής. Τι να σας πω? Ας είναι λαϊκός, ας είναι φτωχός, ας είναι μεγάλος, μόνο να είναι καλός άνθρωπος και να αγαπάει το κορίτσι. Δίκαιο, δίκαιο έχετε. Τι να πω? Τι να πω? Αλλά τη σήμερα ημέρα πού να τον βρεις τέτοιο γαμπρό και λεπούρι? Γι' αυτό παιδί μου θέλω εσένα. Θέλω να πας να μου τον ελείς εσύ που είσαι, ξέρω, καλός μεσίτης. Πρέπει λοιπόν να μου βρεις έναν γαμπρό και έναν αγοραστή για το κότερο. Τι λέτε? Βεβαίως. Θα το πουλήσετε? Τι να το κάνω? Το πήρα για το κορίτσι. Αλλά τώρα θέλω να το δώσω, παιδί μου, όσο κι όσο. Μάλιστα. Ώστε το κότερο το λένε Αντιγόνη, σαν το κορίτσι. Και πουλάτε το κορίτσι και παντρεύετε το κότερο. Όχι, παιδί μου. Πουλάω το κότερο και παντρεύω το κορίτσι. Μάλιστα, σωστά μπερδεύτηκα. Έχεις λοιπόν κάποιον υπόψη σου? Έχω έναν, αλλά είναι μεγάλος. Πόσο μεγάλος? 62 χρονών. Μια χαρά είναι. Πώς είναι μια χαρά? Είναι μεγάλος, είναι γέρος. Παιδί μου είναι 62. Η κόρη μου είναι 26. Ετούτος έχει το 6 μπροστά, το κορίτσι μου πίσω. Αυτός έχει το 2 πίσω, το κορίτσι μου μπροστά. Μια χαρά ταιριάζει. Τι συλλογισμός είναι αυτός? Αυτό το λέτε εσείς? Σίγουρα. Ξέρω τον ανιψιό του. Θα σας τον στείλω τώρα να μιλήσετε μαζί. Να κανονίσουμε τα προξενιά. Είναι βλάχος. Πολύ καλύτερα. Τσοπάνος, επάνω στο βουνό. Να το παίρνει το κορίτσι μου στο βουνό, να τρώει το παιδί μου βουτυράκι φρέσκο και τυράκι.
πολύ καλύτερα από το να μου είναι καταθλιπτικό μόνο να το αγαπάει. Και θα πληρωθείς καλά, Χατζιαμάτη. Μην νομίζεις πως άδικα θα κάνεις τον κόπο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας πολυετεί. Θα σου δώσω 200 λίρες. Παναγίτσα μου. Παπαπαπαπαπαπαλίρες. Σύμφωνια κοντά μου. Θα κανονίσω τα προξενιά. Μπράβο, μπράβο λοιπόν, Χατζιαμάτη. Στείλε μου και τον άνθρωπο που το γνωρίζει αυτόν τον βλάχο. Πώς το λένε τον βλάχο? Τον βλάχο το λένε Μπαρμπαγιώργο. Και ο άνθρωπος που σας λέω είναι ψιός του, ο Καραγιώζης, φίλος μου κολλητός. Μπράβο. Στείλε μου λοιπόν τον Καραγιώζη να κανονίσουμε τα προξενιά και αν έχει και ανάγκη να βοηθήσει στο σπίτι για τη διαδικασία του γάμου, θα έχετε κόσμος, όλο και θα χρειάζομαι κάποιον υπηρέτη. Αχ, ο καημένος κι αυτός είναι φτωχός και θέλει να φάει ψωμάκι. Μπράβο λοιπόν. Χατζιαμάτη, περιμένω λοιπόν να μου στείλεις τα προξενιά και τον Καραγιώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας από κοντά. Στο καλό. Στο καλό πολυχρονεμένο. Στο καλό. Θεός να σας πολυετεί. Δόξα σοι ο Θεός. Ο Θεός δεν ξεχνάει κανέναν. Α, μπορεί γράμματα να μην ξέρω, αλλά δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο άστρομάρας. Δοξάζεις τον Θεό που δεν ξέρεις γράμματα. Βρε! Να σου ξεραθεί το χέρι. Θα το βάλω στο νερό να μαλακώσει η προσούζη. Με σταμάτα, βρε. Όποτε με βλέπεις με κοπανάς με στη μέση του δρόμου. Ε, αύριο θα σε πάω στο πεζοδρόμιο. Τι γίνεσαι, προσούζη, τα αναμέτη. Τι να γίνω, Καραγιώζη μου, σου χωνέα. Για λέγε, για λέγε, για λέγε, για λέγε. Βρε Καραγιώζη, σου έχω νέα 38, θα φάμε ψωμάκι, παιδάκι μου. Ψωμάκι. Ναι, Καραγιώζη, μόνο που πρέπει να κάνουμε ένα προξενιό. Προξενιό, τι προξενιό? Να, ας πούμε είναι κάποιος άρχοντας, κάποιος πλούσιος και έχει μια κόρη και θέλει να την παντρέψει με τον Παπαϊού. Με ποιον? Με τον Παπαϊού. Τι λες, μωρέ Χρουσούζη? Με τον Μπαρμπαγιώργο, όχι ρε μανούλα. Ρε Χατζατζάρη, είσαι καλά? Με τον Μπαρμπαγιώργο. Αυτός παιδάκι που προχθές τραχάρισε με μια ταλίκα. Ναι. Μια εβδομάδα ταλίκα στο συνεργείο. Καραγιώς μου, είναι ευκαιρία. Ξέρεις πόσα θα πάρουμε? Μπρε, όσα και να πάρουμε θα τα φάμε στα βαμβάκια και στο ηλόπνευμα, παιδάκι. Στις γάζες θα τα φάμε. Καραγιώς μου, 200 λίρες. Τι έπαθες? Με έπιασε λιρόπονο. Σήκω πάνω. Θα πας να κάνεις το προξενιό με τον Μπαρμπαγιώργο και ύστερα θα πας στο σπίτι του Μπέι. Σε θέλει και για υπηρέτη. Να κάνεις και κείμενο κάμα το έξτρα, να φάνε ψωμάκι τα παιδάκια σου. Μπράβο ρε Χατζατζάρη. Άντε να δούμε και το ξύλο ποιος θα το φάει πρώτος. Λοιπόν, να έρχεται και ο Μπαρμπαγιώργος. Εγώ φεύγω, κανόνισε τα εσύ με τον θείο σου. Ωρε μανούλα. Ωρε Παναγίτσα μου. Ήρθα κι εγώ. Θεία μου, θειούλη μου, μπάρμπα μου, μπαρπούλη μου. Ωρε μανούλα. Όπου τη μιλάει θείο, μπαπ μου κάνει αμέσως το χουνέρ. Θεία μου! Και κάνεις πρρρρρρρρρρρ. Τι είμαι ρε! Μοσχάρι είμαι! Απ' τη μέση και πάνω μπάρμπα μου! Μπάρμπα μου! Παντρεύεσαι! Εγώ! Ναι μπάρμπα! Έκανε τσούπρα! Καλή με η μπάρμπα! Έχει ένα μάτι! Γκαβί είναι! Τι καβί μου ρε βλάχο. Έχει ωραίο μάτι, αμυγαλάτο. Εγώ το θέλω καριδάτο. Ναι, το βρήκες τώρα, το θες και καριδάτο. Έχει ένα πόδι. Κουτσί είναι. Τι κουτσί μου ρε. Έχει ωραίο πόδι, σμιλευτό. Εγώ δεν τη θέλω κουτσί. Σαν τις άλλες που με έδωσες
που με έκανε προξενιά και ήταν κτσί, δεν τη θέλω. Ναι, η κουτσί δεν σ' άρεσε η κουτσί. Δεν τη θέλω κουτσί. Δεν είναι κουτσί, ρε Παρπαγιώργο, αλλά και να ήτανε. Πες πως ήτανε κουτσί. Συμφέρει, παιδί μου, ο γάμος. Γιατί πήρε. Πες ότι την παίρνεις, όπως τώρα, καλή ώρα. Με τα δυο στα ποδαράκια, ωραία. Λοιπόν, ανεβαίνει να τα κρεμάσει τις κουρτίνες. Μπράβο. Σκαλώνει στο νυχτικό της, πέφτει κάτω, σπάζει το ποδάρι της. Θα την πάω στο νοσοκομείο, δεν την πάω. Θα την βάλω μες στο γύψο, θα την βάλω. Άμα χρειαστεί να κάνει εγχείρηση, δεν θα κάνει και εγχείρηση, θα κάνει. Δεν θα πληρώσει ένα σωρό λεφτά, θα πληρώσω. Και θα σου μείνει και κουτσί. Γιατί δεν την παίρνεις, κουτσί να είναι έτοιμη. Όλη μανούλα. Πες είπα, πες, γιατί αυτή είναι μια χαρά, κορίτσι, ωραίο, ωραίο. Δεν θέλω να παντρευτώ, είμαι μικρός. Να είμαστε... Παρπαγιώργο, α! Έχει και πρίκα, όλη μανούλα. Και πρέκα, παιδί μου. Μια τσαπέρα, σήκα καλαματιανά. Ωε Παναγέτσα με από 12 χρονάκια να γλυκάνω το δοντάκι με σιγαρέι καλαματιανό. Χάι καραγιώζει. Πάνε να πεις πως γίνει το γάμος, θα τη δω γαμπρός και έρχομαι. Μπράβο Παρπαγιώργο, πάω να ειδοποιήσω τον πεθερό. Άι παιδί, πόρε μανούλα με σιγαρέι καλαματιανό. Πόρε Παναγίτσα, να βρω τον πεθερό τώρα παιδιά. Βρε παιδάκι μου, να δούμε αυτός που έστειλε ο Χαντζιαβάτης. Θα έρθει. Να αυτός πρέπει να είναι. Χαίρετε, αντιχαίρετε. Ονομάζεστε, ορίστε. Πώς είναι το όνομά σου. Με γράμματα γραμμένο. Βρε παιδί μου, πώς σε φωνάζουμε. Με το στόμα, Χριστιανέ. Βρε πώς είναι το μικρό σου. Μες στην καλύπα, το θυλάζει η γυναίκα μου. Βρε πώς σε λένε. Α, Καραγιώζη Καραγιωζόπουλος. Αν θες κι άλλο να ζήσω, ευχαριστώ. Μεγάλο όνομα έχεις. Έχω κι άλλο, αλλά δεν το κουβαλάω μαζί μου. Γιατί δεν χωράει στην τσέπη. Γεννήθεις, όχι φύτρωσα. Βρε πού γεννήθηκες, το χωριό μου. Και το χωριό σου τότε, η πατρίδα μου. Και η πατρίδα σου το ίδιο το χωριό μου. Βρε πού γεννήθηκες, σπίτι μου. Βρε σε ποιο μέρος ακριβώς, στη γωνία στο Τζάκι, εκεί με καλή μάνα. Βρε παιδί μου, θα με σκάσεις. Καλύτερα να σκάσεις, να δούμε και τι θόρυβο θα κάνεις. Δεν μου λες. Για ποιον ήρθες εδώ, μες στην Οχατζατζάρη, για την Αντιγόνη. Α, μάλιστα. Ήρθες για την Αντιγόνη, μάλιστα. Να ξέρεις όμως, ότι η Αντιγόνη δεν είναι καινούρια, ορίστε. Δεν είναι καινούρια. Ο Χατζατζάρης μου είπε πως είναι νέα. Είναι μετακινησμένη η Αντιγόνη. Μάλιστα. Πριν από το πόλεμο την είχε ένας έμπορος. Την Αντιγόνη. Μάλιστα. Α, θα την πάρουμε και από δεύτερο χέρι δηλαδή. Βέβαια. Στο πόλεμο όμως η Αντιγόνη γνώρισε τις δόξες της. Δηλαδή, έχει περάσει από πάνω της όλο το στράτευμα, το ναυτικό και η αεροπορία. Ωραία, Παρπαγιώργο, τι σε περιμένει. Μη στεναχωριέστε όμως, γιατί μετά το πόλεμο την καλαφατίσαμε. Δεν είμαστε τα καλά μας. Η Αντιγόνη, μάλιστα. Δεν τη θέλουμε, κύριε. Δεν τη θέλουμε έτσι. Μα γιατί θα σας τη δώσω και σε καλή τιμή, αν θα πληρώσουμε και από πάνω. Μαμά, τι θέλετε δηλαδή, τσάμπα. Εγώ νόμισα να πάρουμε και πρίκα. Για στάσου, για ποιον μιλάς, για την κόρη σου. Α, παρεξήγηση, εγώ νόμισα πως μιλούσαμε για ένα κότερο που πουλάω. Και έχει το όνομα της κόρης μου, είπα και εγώ. Έχει περάσει όλο το στράτευμα. Είσαι ο Καραγιώτης λοιπόν,
ο ανιψιός του Μπαρμπαγιόρου. Μάλιστα, είπα κι εγώ. Λοιπόν, καραγιώσι μου, όλα έτοιμα για το γάμο. Ο Μπαρμπαγιόρος θα ετοιμαστεί γαμπρός και έρχεται να γίνει ο γάμος. Εν τω μεταξύ θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται οι καλεσμένοι που ειδοποίησε ο Χατζημάς. Μπράβο παιδάκι, εδώ στο μεγάλο το σπίτι το βλέπεις. Μάλιστα αυτό το ψηλό. Μπράβο, εδώ είναι το σπίτι μου. Θα πας λοιπόν και θα περιμένεις τους καλεσμένους. Θα χτυπήσεις την πόρτα, θα ανοίξει το κορίτσι και θα μπεις μέσα να σε περιποιηθεί αν θέλει να σου βάλει να φάει. Μάλιστα. Θα χτυπήσω το κορίτσι να ανοίξει η πόρτα. Όχι. Θα χτυπήσεις το κουδούνι, μάλιστα. Θα ανοίξει η πόρτα, θα βγει το κορίτσι. Θα χτυπήσω το κουδούνι, μάλιστα. Θα ανοίξει το κορίτσι να βγει η πόρτα. Στα πάντα παιδιά. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ελένη, ορίστε τα πάνω. Αυτός είναι ο υπηρέτης μας για το γάμο με τον Μπαρμπαγιόρο. Βάλε μου να φάει. Ναι, βάλε μου, βάλε μου. Βάλε μου να φάω. Ο Κουκάρος, ο Νιόνιος, παιδιά, να, καλό στο φίλο μου το Νιόνιο. Απ' τη Ζάκυνθο, παιδιά. Σωστά ρε Νιόνιο. Έλα μέσα λοιπόν Νιόνιο, έλα καλώς ήρθες για το γάμο. Να πάμε να πιούμε και νηστική να κοιμηθούμε. Έλα μέσα. Να σε κεράσουμε. Ήρθε ο κουμπάρος παιδιά. Βάλτε του να φάει. Βάλτε του να φάω. Να άλλος έρχεται τώρα. Ποιος είναι τούτος μωρέ. Παιδιά. Yes.
σου βρε κοντροκέφαλε, να μίλησε και το μανεκέν. Τι είναι αυτό που κουβαλάς κύριε μπροστά? Αυτό είναι μητάκι. Μητάκι είναι αυτό, κομπρεσεράκι. Ποπό, παιδιά, πρώτη φορά βλέπω μύτη 13 χιλιόμετρα. Ρε παιδιά, μύτη είναι στα αλήθεια, ε. Έλα εδώ, μωρέ. Έλα εδώ, μωρέ. Σιγά, κύριε. Δεν μου λες, τι κάνετε καλά. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, ο φίλος, ο θείας, κούμε το παράσι, σκύλος, η γάτα. Ρε, αυτό είναι η μύτη μου. Μύτη είναι αυτό η μποντόζα. Ρε παιδιά, να βάλει ένα φωτάκι εδώ μπροστά, να μην τρακάρουμε τη νύχτα. Πού πας κύριε από εδώ? Πάω στο γάμο να κεραστώ κι εγώ να φάω κουφέτα. Ναι, και κουφέτα έχουμε και φέτα. Ωραία έχουμε, τυρνάβου, ε. Έλα μέσα να σε κεράσουμε, αλλά πρόσεχε τη μύτη έξω από το παράθυρο. Σιγά μωρέ χρουσούχη, θα μας τσακίσεις την πόρτα, έλα εδώ μωρέ. Έλα μέσα σαν αδέτη. Να, παιδιά! Άλλος έρχεται τώρα! Ποιος είναι τούτος? Έχει γούστο να έρχεται κι αυτός κατά εδώ. Έφερες δώρο. Έλε το ευχή μου. Καταξοδεύτηκε, βλέπω. Έλα μέσα να σε κεράσουμε. Την ευχή του στον Κύριο. Να, άλλος έρχεται τώρα. Ποιος είναι τούτο? Μιάω. Ο Μανολιός, παιδιά. Έλε μανούλα μου. Μακάρος είναι ο Κύριος. Καλώς το Μανολιό! Έμορε καραγιόζο! Ζάντα δε μου πες πως έχει γάμο επαέ! Να φερνα τσεβό κανα κουράδι! Τι να φερνες λέει? Ένα κουράδι! Δεν είμαστε καλά! Γιατί μωρέ!
Τέτοια πράγματα μωρέ φέρνουνε στους γάμους. Ζάντα μωρέ, εμείς στο γάμο στην Κρήτη κάθε φορά πάμε και ένα κουράδι. Ωραία δώρα κάνετε στην Κρήτη. Γιατί δεν σ' αρέσει. Εμένα, τι να μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, εμείς στην Κρήτη το κάνουμε αντικριστό. Δηλαδή, το ψέμουμε. Δεν είμαστε καλά μας. Το κουράδι. Μωρέ. Έχουμε πολλά και τα ψέλνουμε. Και εμείς έχουμε πολλά, αλλά δεν τα ψέλνουμε. Εμάς βόσκουνε στα λιβάδια. Δεν είμαστε στα καλά μας. Ζάντα, μωρέ. Μωρέ, έχουν και ποδαράκια και περπατάνε. Εμείς έχουμε πολλά στα λιβάδια. Και έγκες έχουμε και πρόβατα έχουμε. Στάσου, ρε Μανολιό. Όταν λες κουράδι, τι εννοείς. Τι έγκες και τα πρόβατα. Τι κατσίγες. Πες έτσι, Χριστιανέ μου, πέσαμε θύμα παραπληροφόρησης, Μανώλη. Έλα μέσα, θα με κεράσεις μια ρακή. Ναι, θα σου δώσω και το βρακί, έλα μέσα. Να, να, άλλος έρχεται, παιδιά. Ποιος είναι τούτος. Ο Σταύρος, παιδιά. Είναι αυτός. Τι αγριάνθρωπος είναι.
Πού να φανταστώ πως ήταν τέτοιος αδριάνθρωπος, πως να το πάρει το κορίτσι μου. Δεν ξέρω τώρα με το Χατατζάρι συνεννοήθηκες εσύ, να τα βγάλετε πέρα με τον Παρπαγιώργο, δεν γίνεται να ανακατευτώ. Καραγιώζη, σε παρακαλώ, να γλιτώσουμε από τον αγριάνθρωπο το παιδί μου. Δεν γίνεται, μωρέ. Με βάλατε και τον έκανα προξενείο τώρα, θα τα βάλει μαζί μου. Θα σου δώσω 300 λίρες. Δεν πάω εδώ με 300 λίρες. Αν ήταν 400 θα σου λέω εγώ για 500. Ούτε κουβέντα να γίνεται για 600. Άμα ήταν 700, κουβέντα θα κάναμε για 800 λίρες. 1000 λίρες ή 1000. 300 είπα. Τώρα δεν είπες 1100 και σου είπα δεν φτάνουν 1200. Λοιπόν, έλα Καραγιώζη, σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Καραγιώζη, δεν τον εθέλω. Δεν τον εθέλω τον Βλάχο. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Να γλιτώσω από το Βλάχο. Τι να κάνω, μωρέ κορίτσι. Τι να κάνω, Αντιγόνη. Πώς να τον διώξω τον Βλάχο. Δεν μπορώ, θα σκατωθώ. Έλα μέσα. Έλα μέσα να δούμε τι θα γίνει. Καραγιώζη, κάτι πρέπει να κάνει. Τι να κάνουμε, ρε Κατατζάρι. Έχω μια ιδέα. Τι ιδέα. Ο γάμος θα γίνει κανονικά. Πώς θα γίνει. Ναι, αλλά ποιος θα είναι νύφη. Για λέγε, για λέγε, για λέγε, γιατί θα σου διαχτήσω μπουνιά εδώ στο νεροχύτη και θα σου πάσω όλη την πιατοθήκη. Καλά το κατάλαβες, Καραγιώζη. Νύφη θα είσαι εσύ. Δεν είμαστε στα καλά μας. Κι όμως, Καραγιώζη μου, είναι η μόνη λύση. Στάσου, παιδάκι. Να ντυθώ εγώ νύφη. Ναι. Να παντρευτώ τον Παρπαγιώργο. Ναι. Θα βάλεις πέπλο. Δεν θα σε γνωρίσει. Όταν θα γίνει ο γάμος, θα πάτε στο χωριό. Θα σου σηκώσει το πέπλο και μόλις δει πως είσαι εσύ, θα με λυσάξει το ξύλο. Όχι. Θα σε φτύσει 3 φορές και θα φύγει. Ο Παρπαγιώργος. Ναι, θα με φτύσει 3 φορές. Ναι, και θα φύγει. Ναι. Κι αν στο μεταξύ τον αγαπήσω, σταμάτα βρε. Σταμάτα βρε, τρομάρα σου. Καραγιώζη, η μόνη λύση. Καραγιώζη, 1300 λίρες. Άκουσες. Ωραία, πάρω. Τι με βάζεις, τι κάνω, μωρέ. Σταμάτα. Έλα μέσα. Έλα να δεις. Όλα θα πάνε καλά. Εδώ, βάλτε του το κομπινεζόν. Το κομπινεζόν βάλτε του. Ναι, 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 και τα τακούνια, και τα τακούνια. Να γίνει ο γάμος. Να γίνει ο γάμος, παιδιά μου. Ω, ρε μάνα. Γρήγορα. Να μην φύγω. Ρε παιδιά,
Τη γλίτωσα, ε! Όχι, στάσου να πάω να βγάλω και τα τακούνια, παιδιά, γιατί δεν μπορώ να τρέξω με τα τακούνια, να μην με πιάσει ο βράχος. Όχι, Παναγίτσα μου, τι τρέξιμο ήταν αυτό. Όχι, Παναγίτσα μου. Ωραία, συνέφια. Ρε τέτοιο χωνέ που με έκανες, να είχα ένα κουμπούρι να το βγάλω και να σου δώσω μια μπαμ. Αχ! Να τη σφαίρα που γυρίζει ξαφνικά. Όλη μανόλα μου. Με το στόμα έκανα μπαμ και πέθανε. Καραγκιόζ! Τι είναι? Πέθανες? Πέθανα. Και πώς μιλάς, ρε, πήρε άδεια από το νεκροδάκι. Πώς είναι εκεί, παιδί μου, στον Άδη, σκοτάνε μπάρμα. Δεν κόψανε το ρεύμα, δεν πληρώσανε το χαράτσι. Ωε Μανώλα, Καραγκιόζ, τι είναι μπάρμα, ξέρεις, σκέφτα. Τι μπάρμα, μιλούν οι πεθαμένοι. Εδώ στις εκλογές ψηφίζουν κιόλας. Ωρε Μανώλα. Άι, να πάω να φέρω τον παπά του χωριό να ψάχνει τη μόση μου το παιδί. Αγωνία του η μνήμη. Αγωνία του η μνήμη. Αγωνία του η μνήμη. Πάπα σπουλόγραφα. Έρε παιδιά, το ξεγέλασα, ε. Για κάτσε να φύγω τώρα. Καραγκιόζ. Όχι, Μανώλα, δεν προλαβαίνω. Καραγκιόζ, παιδί μου. Ξέχασα να συνεκροφιλήσω. Άι του παιδί πέθανε. Άι του παιδί. Κρυγιός, τι είναι πάρμα. Να τους πεις να σε μαζέψουν παιδί, άρχισες να μυρίζεις. Άι να πάω να φέρω τον παπά. Έρε Μανούλα μου, έλα εδώ ρε λιγόπιασμα. Έλα εδώ που θα σου βγάλω τώρα όλα τα κουνέρια που με έχεις κάνει. Όχι Παπαγιώρ, σε παρακαλώ Μπαρκούν, θείε μου, θειούλη μου, να τους έρχεται, πού του λέει. Έρε Μανούλα μου. Ρε άμα τον επιάσω. Γιώργο. Γιώργο. Άρε το λιγόπιασμα. Άρε το λιγόπιασμα, μα τον επιάσω. Ρε τον μπαστινό βλαβό. Φτηνά που γίνει το σαπάνι. Έλα εδώ, ρε σκύρο κόρα. Να σου πω, Παναγιώ, να σου πω. Σπύρο κόρα, να σπύρο. Παναγιώ εδώ. Παρπαγιώργο, δεν μου λες, γιατί τόση φασαρία εδώ, τι γίνεται, δεν μου λες, εσύ ήξερες για το γάμο, εγώ ήμουνα αυτός που το κανόνισε, εσύ το κανόνισε, έλα. Σπύρο Μόρκα, συνέτερη δεν είσαι, μοιραστείτε το. Ωρε Μανούλα, τι ξύλο ήταν αυτό, Σαρακοστιανό. Α, και ο Χατζαντάρης το ξάπλωσε. Σήκωσε και τη δορυφορική κεραία. Να πιάσει ξύλο δορυφορικά, παιδιά. Χατζαντάρη, σήκω. Σήκω, περνάει το οτομοτρής. Ντοματοσυκλέτα. Αυτοκίνητο. Το τρένο. Αεροπλάνο. Παιδιά, δεν σηκώνετε. Για δέστε τώρα τι θα κάνουμε. Βρε καλό στον Παρπαγιώργο, τρομάρα του να σκούρθει! Βρε εσύ,
ξύλο έφαγες. Ξύλο κατατάει, όπως και εσύ. Τρομάρα να σου έρθει. Και τώρα Χατζατζάρη, να ευχαριστήσουμε πρώτα το σεβαστό κοινό, να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γονέων που μας κάλεσαν εδώ μακριά, στη Γερμανία. Να είστε πάντα γεροί, πάντα να είστε όλοι μαζί, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να στηρίζετε ο ένας τον άλλον. Και εμείς παιδιά πάντα σας σκεφτόμαστε, να είστε καλά. Γεια σας παιδιά μου, γεια σας και καλό καλοκαίρι, καλή ανάπτυξη στην πατρίδα. Να ευχαριστήσω την Βοτεινή, τον Συλλέμαχο Καλιχάρια της Ευρωδίκης Άρας. Γεια σας παιδιά μου, με ένα καλαματιανό, έρε μανούλα μου, αγάπη με αρέσω. Είδατε πως γίνεται. Να'τε, ναι, βεβαίως.